Με αγωνία περιμένουν όλοι πού θα κάτσει η μπίλια για τους δύο νέους συντελεστές του ΦΠΑ στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, αφού από τις αλλαγές στο βασικό φόρο στην κατανάλωση θα επηρεαστούν άμεσα τα νοικοκυριά. Πάμε να δούμε ποια είναι τα σενάρια. Η Ελλάδα επιθυμεί ο νέος βασικός συντελεστής να διαμορφωθεί στο 16%, αν και οι δανειστές επιμένουν ότι δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από το 18%. Για το νέο μειωμένο συντελεστή, η επιδίωξη της Αθήνας είναι να παραμείνει στο 6,5%, αλλά στο παζάρι που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο πήχης μπορεί να ανέβει ως το 9%. Ας δούμε τι φέρουν αυτές οι αλλαγές. Σήμερα με 23% επιβαρύνονται ακίνητα, αυτοκίνητα, καύσιμα, ρούχα, παπούτσια, τσίγαρα, καπνός, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά είδη. Όλα αυτά θα κατέβουν στο 16% ή στο 18%. Αντιθέτως, από το 13% που βρίσκονται σήμερα τα τρόφιμα, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, η εστίαση, οι μεταφορές, θα ανέβουν στο 16% στο 18%. Στο νέο χαμηλό συντελεστή θα παραμείνουν σίγουρα τα φάρμακα και πιθανώς κάποια βασικά είδη διατροφής όπως τα αυγά, το γάλα, το ψωμί. Εξετάζεται αν υπάρχουν περιθώρια να υπαχθούν επίσης ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Οι ανατροπές στους συντελεστές ανοίγουν το παράθυρο και για ανατροπές σε εξαιρέσεις απαλλαγές, όπως για παράδειγμα στα νησιά του Αιγαίου. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πιθανό οι τρεις νέοι φόροι σε αυτά τα νησιά να παραμείνουν τελικά στο σιρτάρι. Είμαστε έστω και συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι έχει ανοίξει ο δρόμος μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση και αντιπαράθεση πολιτικών για να υπάρξουν αυτές οι δεσμεύσεις και οι συμφωνίες που θα επιτρέψουν να προχωρήσουμε χωρίς να κάνουμε βήμα πίσω στις βασικές γραμμές που οριοθετούν την ανασύσταση του κοινωνικού ιστού και τη σταδιακή επανάκτηση όχι μόνο εισοδημάτων και θέσεων εργασίας, αλλά επαναλαμβάνω και της αξιοπρέπειας και της κυριαρχίας της ίδιας της χώρας μας. Στο πεδίο του ασφαλιστικού, η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει τις πρόορες συντάξεις με έμφαση στα ευγενή ταμεία, αλλά και να προχωρήσει σε ενοποιήσεις ταμείων. Αντιθέτως, στις διαβουλεύσεις έγινε σαφές ότι δεν πρόκειται να θυγούν τα όριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Το κλειδί για τις όποιες παρεμβάσεις ήταν οι νέες αναλογιστικές μελέτες, αλλά ήδη εξετάζονται σενάρια για κόφτηση στις υψηλές επικουρικές ή στο άθροισμα κύριων επικουρικών συντάξεων. Γνωρίζουμε σήμερα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συντάξεων κινείται σε επίπεδα εξαιρετικά χαμηλά. Γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί οι συντάξεις και οι επικουρικές και οι κύριες τα τελευταία 5 χρόνια με έναν τρόπο που έχουν ανατρέψει τη ζωή ανθρώπων και νοικοκυριών ολόκληρων. Επομένως, το ίδιο το όριο συγκεκριμενοποιείται από την ίδια την πραγματικότητα που είναι γνωστή στην κυβέρνηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μειώσεις συντάξεων ξεκάθαρα. Διάθεση συμβιβασμών υπάρχει και στο πεδίο του εργασιακού, όπου βασικό ζητούμενο είναι η διατήρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου μέσω νέου τύπου συλλογικών συμβάσεων. Παραμένει το ερώτημα για την επαναφορά του κατώτατου μισθού και τις ομαδικές απολύσεις. Σύμφωνα με τα νέα, η φράση που φαίνεται πως ξεμπλόκαρε τη συζήτηση ήταν η διάθεση συμβιβασμού του Πρωθυπουργού σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα πλην των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δώσε μου τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα υπόλοιπα τα συζητάμε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας θα συμπεριληφθούν οι διατάξεις για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ ο κατώτατος μισθός θα πάει σε δεύτερη φάση στη Βουλή. Οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης δεν είναι για να αλυσοδεθεί, αλλά για να εκφράζουν τις μεγάλες δεσμεύσεις μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Το νομοσχέδιο για τα εργασιακά έχει πάρει το δρόμο του. Πρώτο πυλώνα είναι η επαναφορά στην πρώτερη κατάσταση των συντελεστών της έκτακτης εισφοράς στα εισοδήματα πάνω από 50.000 ευρώ, ενώ δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται για φέτος η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ. Μιλώντας στην Όλγα Τρέμη και στον Νίκο Ευαγγελάτο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ παρέπεμψε στην ελάφρυνση που θα φέρει αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης. Ο ΕΝΦΙΑ, που σημαίνει ο σημερινός νόμος, θα καταργηθεί. Αυτό είναι δέσμευση. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και να μην γίνει ολόκληρος φέτος. Η απάντηση είναι πότε. Η ερώτηση είναι λέω, από φέτος θα αρχίσει με τον εξής τρόπο. Πρώτον, θα μειωθούν δηλαδή οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Μιλώντας στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι αφού η χώρα υποχρεώθηκε σε ασφυξία πολλών μηνών, η κυβέρνηση φέρνει μέτρα με 14 φορές μεγαλύτερο κόστος από το email Χαρδουβελή. Έχασε χρόνο τους τελευταίους μήνες, ναι. Έχασε κεφάλαιο αξιοπιστίας διεθνώς. Με το δήθεν διαπραγματεύομαι που αποδείχθηκε κακόγουστο θέατρο. Γιατί αφού περάσανε από Ρωσία, Κίνα και Αμερική χωρίς να πάρουν τίποτα, αφού διασύρθηκε η χώρα με τα wow του Υπουργού των Οικονομικών, αφού η Ελλάδα υποχρεώθηκε σε ασφυξία και ακινησία πολλών μηνών, βρήκαν να τα βάλουν με το email Χαρδούβελη, όταν τελικά η συμφωνία που εκείνοι φέρνουν σήμερα έχει μέτρα 14 φορές περισσότερα σε κόστος για τον πολίτη από το email Χαρδούβελη.